Νάξος τα έχει όλα. Καλώς ήρθατε στην Νάξο, το νησί με τις μαγευτικές παραλίες, τα γραφικά χωριά και τα ξεχωριστά τοπικά προϊόντα. Ακόμα και αν δεν έχετε επισκεφτεί την Νάξο, σίγουρα θα έχετε ακούσει πολλά για αυτήν. Για τα μνημεία, τις παραλίες με τη χρυσή άμμο και τα καταγάλανα νερά, τα τοπικά της προϊόντα όπως τη διάσημη γραβιέρα. Το πρώτο πράγμα όμως που βλέπει επισκέπτης φτάνοντας στο λιμάνι είναι η επιβλητική πορτάρα, το μνημείο σύμβολο του νησιού. Είναι ο σημαντικότερος χώρος αρχαιολογικός του νησιού μας, είναι τα απομεινάρια του ναού του Απόλλωνα. Στη χώρα μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στα στενά σοκάκια, στη σχολή Ουρσουλινών Μοναχών που τώρα χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και στο ξεχωριστό ενετικό μουσείο. Θέλω λοιπόν να του δώσω μια μικρή γεύση, ένα μικρό άρωμα αν θέλεις, από την ατμόσφαιρα που υπήρχε σε αυτά τα σπίτια των φράγκων, των προυχόντων, των αρχόντων του νησιού, αν θέλεις κάποια εποχή. Πρώτος μας σταθμός, οι διάσημες παραλίες της Νάξου. Ο Άγιος Προκόπιος με τα γαλαζοπράσινα νερά έχει ψηφιστεί ως μία από τις καλύτερες της Ευρώπης. Είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο που ακόμα και τον Αύγουστο έχει αυξημένο τουριστικό ρεύμα, το νησί και επισκέπτες. Υπάρχουν παραλίες που τις απολαμβάνεις και είσαι μόνος σου. Η Αγία Άννα με τη χρυσή αμμουδιά προσελκύει περισσότερο τις οικογένειες. Ακολουθούν ο Μάραγκας, η Πλάκα, αλλά και στη χώρα βρίσκουμε τον Άγιο Γεώργιο με την ψηλή άμμο και τα ρηχά νερά. Λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σε ορισμένους όρμους, έχουν αναπτυχθεί θαλάσσιες δραστηριότητες όπως είναι το windsurfing και το kitesurfing. Μα όπου και να πάω χάνομαι, κλαρώ στα νύχτα αισθάνομαι. Επόμενη στάση μας σε ένα μικρό παράδεισο, λίγο έξω από τη χώρα, στο χωριό Μίλη. Μέσα σε αυτό το μπλέξιμο των αρχαιοτήτων, όπως είναι ο Κούρος, όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος, όπως είναι όλη αυτή η περιοχή, τα βλέπεις όλα μέσα στην Πρασινάδα, μέσα στα νερά, μέσα στις ελιές, μέσα στα πλατάνια. Το ταξίδι μας στην Νάξο συνεχίστηκε με επόμενη στάση την Ποταμιά. Το μαγευτικό τοπίο που δεν θυμίζει σε τίποτα κλασικό Κυκλαδονήσι, σε μαγνητίζει. Πύργοι, τρεχούμενα νερά, λευκά σπίτια, άνθρωποι χαμογελαστοί και φιλόξενοι. Ο επισκέπτης θα πρέπει να επισκεφτεί την πηγή του Αγίου Ανιωθολόγου που είναι και το σήμα μας σαν χωριό, να επισκεφτεί το κάστρο της Ποταμιάς, τους 8 πύργους ενετικούς και το μνημείο του Αγίου Μάμα που χρονολογείται γύρω στον 9ο αιώνα. Μπήκαμε στον παλιό νερόμυλο που βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι με τις πάπιες και τα υπερονόβια δέντρα. Τα χωριά έφεραν νερό το φλιδάρι και το άλεθε ο Μυρολάς και το πήγε το χωριό. Και έπαιρνε το αξάι τα 10% αυτό που δικαιούταν για τον κόπο του. Αφού απολαύσαμε ένα τρομερό περίπατο στη φύση, είδαμε μνημεία, συναντήσαμε ανθρώπους, είπαμε να δοκιμάσουμε και τις νοστιμιές της ποταμιάς. Έχω κάνει ένα μελαχρινάκι παραδοσιακό, πολύ παλιό, από τη συνταγή της μητέρας μου και έχω κάνει και λαγό στη φάδο και ένα ποτό που είναι με φράουλα. Αυτό είναι νερατζάκι γλυκό. Έχω ετοιμάσει μία κολοκυθόπιτα και ένα παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί με σιταρένιο αλεύρι. Έχω κάνει κολοκυθοκεφτέδες, έχω κάνει σε φουκλωτή. Έχουμε φτιάξει το αρνάκι με τις προβάτσες, παραδοσιακό χορταρικό του χωριού μας και τα μυγδαλώτα.